Το μαρτύριο της επιστροφής στην Αθήνα για τους εκδρομείς του Πάσχα. Αυξημένη η κίνηση στα οδικά δίκτυα. Απευθείας συνδέσεις με την Ελευσίνα, τα διόδια του Ρίου και τη Θεσσαλονίκη. Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Κύριε, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σε μαρτύριο για χιλιάδες οδηγούς εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα. Στα διόδια του Ρίου και της Κορίνθου, μάλιστα, σχηματίστηκαν ουρές πολλών χιλιόμετρων από τα αυτοκίνητα. Η τροχιά βρίσκεται επιποδώς με έκτακτα μέτρα για να διευκολύνει τους ταξιδιώτες. Συνδεόμαστε στο σημείο αυτό απευθείας με τον Μιχάλη Λαγάνη, που είναι στη γέφυρα Λουτρακίου, την Ελένη Σιμακοπούλου στο Ρίο και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία βρίσκεται στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε, Μιχάλη Λαγάνη, από εσένα. Από ό,τι βλέπουμε, η κίνηση είναι μεγάλη και τα αυτοκίνητα κινητοποιημένα. Ακριβώς, τα αυτοκίνητα εδώ πέρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Λουτρακίου, κινούνται σημειωτών. Η ουρά από τα δύο βέντες Κορίνθου μέχρι εκτείνεται γύρω στα 11,5 χιλιόμετρα. Υπάρχουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι οδηγοί μένουν ώρες ακινητοποιημένοι στα αυτοκίνητά τους, τόσο όσοι έρχονται από την Εθνική Οδό Τρυπόλεως Κορίνθου, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι έρχονται από την Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου. Επαναλαμβάνουμε ότι η ουρά στα διόδια Καλαμακίου εδώ στην Κόρινθο αυτή την ώρα φτάνει τα 11 χιλιόμετρα. Υπεύθυνοι των διοδίων κατά διαστήματα περίπου κάθε μία ώρα ανοίγουν για 5 λεπτά τα διόδια προκειμένου να είναι ελεύθερη η διέλευση των οχημάτων. Παρόλα αυτά, ακόμα και τότε παρατηρούνται αυξημένα προβλήματα λίγα χιλιόμετρα παρακάτω, μιας και η επιστροφή των Αθηναίων από τις διακοπές του Πάσχα φαίνεται ότι είναι μαζική. Ανάλογα προβλήματα, Μαρία, όμως με ουρές χιλιόμετρων έχουμε και στα διόδια του Αντιρίου, όπου η ουρά των οχημάτων φτάνει τα 5 χιλιόμετρα, αλλά αντίστοιχα και στα διόδια του Ρίου, όπου η ουρά των οχημάτων φτάνει τα 3 χιλιόμετρα.